Συγκλονίζει, κυρίες και κύριοι, βίντεο ντοκουμέντο του Αλτζαζίρα, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου. Στις εικόνες απόλυτης εξαθλίωσης έρχονται να προσθεθούν και σοκαριστικές καταγγελίες για κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης με μικρά παιδιά μέχρι 5 ετών ανάμεσα στα θύματα. Κάπως έτσι θα ήταν η ζωή σου στον προσφυγικό καταβλισμό στη Μόρια. Παιδιά δίπλα σου να επιχειρούν να αυτοκτονήσουν και η ψυχική σου υγεία να χειροτερεύει γρήγορα. Αναφέρει η ρεπορτάζ του Αλτζαζίρα, το οποίο αποτυπώνει μέσα σε λίγα λεπτά τις άθλιες συνθήκες στις οποίες διαβιούν οι πρόσφυγες. Στη Μόρια θα έχεις κρίσεις πανικού και παρεσθήσεις. Θα έχεις τάσεις αυτοκτονίας. Στη Μόρια μοιράζεσαι την τουαλέτα με 72 ανθρώπους και την ντουζιέρα με 84. Ακόμα και αν η κάμερα φωτίζει την αθλειότητα που επικρατεί, είναι δύσκολο, αναφέρουν εθελοντές, να καταλάβει κανείς τις απάνθρωπες συνθήκες. Άνθρωποι που ζουν δίπλα σε βρωμιές, ποντίκια και περιτώματα, μόλις 6,5 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλίνης. Ζουν στον καταβλισμό, ενώ η δομή αντέχει μόνο για 3.000. Και για το λόγο αυτό, συχνά ξεσπούν βία επεισόδια. Θα μπορούσες να επιβιώσεις ως πρόσφυγα στη Μόρια, καταλήγει το ρεπορτάζ.